Πάμε τώρα να μιλήσουμε για οικονομία. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο του Flash τον κύριο Μανώλη Καρακάση, πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, έναν από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους γνώστες της οικονομίας στην περιοχή μας. Καλησπέρα κύριε Καρακάση. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Και είναι χαρά μας να μαθαίνουμε ότι αξιοποιούνται οι γνώσεις αυτές, καθώς πλέον είστε μέλος στην κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου. Είναι μια σημαντική προσωπική, φαντάζομαι, διάκριση, αλλά και μια στο πρόσωπό σας διάκριση των οικονομολόγων της περιοχής μας. Σωστά? Ναι, είναι πολύ σωστά τα λέτε. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στη Δυτική Μακεδονία που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την προσπάθεια που κάναμε στην περιφερειακή διοίκηση και να τους ευχαριστήσω για την στήριξη που δώσαν όλοι τα τόσα χρόνια για να έχουμε αυτή την σημαντική, πιστεύω, διάκριση με την τοποθέτησή μου στην θέση του μέλους στην Κεντρική Επιτροπή, στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Και θέλω έτσι να μου δώσετε λίγο το λόγο να ευχαριστήσω όχι μόνο τους συναδέλφους από τη Δυτική Μακεδονία που με εμπιστευτήκαν, πιστέψαν σε μένα, αλλά και τους συναδέλφους που ήταν δίπλα μου, πολύ δίπλα μου σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε επί 20 χρόνια στο περιφερειακό τμήμα, έχοντας την ευθύνη της Προεδρίας, γιατί η προσπάθεια είναι συλλογική. Και θα πρέπει να γίνεται, και πάντα το πίστευα αυτό, ότι το επιμελητήριο και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι διευρυμένο, να μπορεί να μαζέψει όλους τους οικονομολόγους κάτω από τη στέγη του. Από αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα μιλήσουμε και για οικονομική και για επιμέρους ζητήματα στην συνέχεια, αλλά ας μείνουμε λίγο στο επιμελητήριο. Είστε εργάτης του επιμελητηρίου για πολλά χρόνια, όπως προαναφέρατε, άρα πιστεύετε σε αυτό. Πώς μπορεί να βοηθήσει το επιμελητήριο την περιοχή μας, τι ρόλο μπορεί να παίξει και στα σοβαρά ανοιχτά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας, σημαντικότερο ρόλο βεβαίως η μετάβαση, αλλά όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, πιστεύουμε και συμμετείχαμε σε όλη αυτή την προσπάθεια της δίκης μετάβασης τα προηγούμενα χρόνια, σε όλες τις συζητήσεις που γινόντουσαν κατά περιόδους, σε όλα τα φόρα, σε όλα τα αναπτυξιακά συνέδρια, είχαμε θέσεις και προτάσεις. Δυστυχώς όμως τίποτα από αυτά δεν προχώρησε και δεν υλοποιήθηκε. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ζημιά που υπάρχει στην περιοχή μας, που δεν έχουν προχωρήσει κάποια έργα, κάποιοι σχεδιασμοί που είχαν αναγγελθεί και κάποιες προτάσεις που δεν εισακούστηκαν. Και εδώ τώρα εγώ νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αυτές οι δύο εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί, τόσο η Ελληνική Εταιρεία Δίκης Μετάβασης, ΑΕ, όσο και η Ειδική Υπηρεσία Διοικητικής Αναπτυξιακής Μετάβασης, κατά πόσον θα μπορέσουν να τρέξουν αυτούς όλους τους σχεδιασμούς και όλο αυτό το business plan που έχει γίνει για να αρχίσει να αλλάζει κάτι στην περιοχή μας. Και είναι νομίζω ένα διαχρονικό ανοιχτό ζήτημα που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, η συμμετοχή τεχνοκρατών στις αποφάσεις, είτε ως σύμβουλοι είτε και ως συναποφασιστές. Έτσι. Σε άλλες χώρες αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δυστυχώς στην χώρα μας δεν ισχύει αυτό. Ναι, όντως. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι οι προσπάθειες των επιμελητηρίων, των επιστημονικών γενικότερα, τόσο του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους η θεσμική, ας πούμε, εξουσία και λαμβάνει υπόψη πολλά πράγματα. Θέλαμε όμως πολλά περισσότερα να μπορέσουν για να μας ακούσουν. Και όντως θέλει μεγάλη προσπάθεια και επιτάχυση των όλων διαδικασιών. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την περιοχή μας, γιατί λυπούμαστε που βλέπουμε νέους ανθρώπους, δυστυχώς, να φεύγουν από την περιοχή μας και να πηγαίνουν είτε στην Ελλάδα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό. Τώρα, όπως είπατε πολύ σωστά, το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι βεβαίως ένα συνδικαλιστικό όργανο, εκπρόσωπος των οικονομολόγων σε όλη την χώρα και έχει ως στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση των νέων, κυρίως που προσπαθούν τώρα να φτιάξουν την καριέρα τους. Αλλά είναι και ένα όργανο το οποίο επιδιώκει και επιθυμεί να δίνει συμβουλές, να βοηθά αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι από το νέο σας πλέον ρόλο ως μέλος της κεντρικής διοίκησης? Κοιτάξτε, το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει κάνει πολλά.
μέχρι τώρα. Εγώ τουλάχιστον τη μεγάλη εμπειρία που έχω 30 χρόνια που ασχολούμαι με το οικονομικό επιμελητήριο, εκείνο που άκουγα πάντα ήταν τι κάνει το οικονομικό επιμελητήριο, από τους συναδέλφους δηλαδή, τι κάνει το οικονομικό επιμελητήριο, ποια είναι η εξωστρέφειά του και να περνάει τις θέσεις του και τις απόψεις του. Τα τελευταία χρόνια, με τον καινούριο πρόεδρο που έχουμε, τον κύριο Κόλλια, έχει προχωρήσει πάρα πολύ το οικονομικό επιμελητήριο σε κεντρικό επίπεδο, τόσο στο πεδίο της εξωστρέφειας, όσο και στην προσπάθεια που κάνουμε για να περάσουν οι θέσεις και οι απόψεις μας. Είναι σημαντικό, δηλαδή δεν ακούγονται πλέον αυτές οι εκφράσεις που είναι το οικονομικό επιμελητήριο. Το ζητούμενο για μας πάντα είναι τώρα να κάνουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και αυτό κάνει μεγάλη προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο το οικονομικό επιμελητήριο. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Έχει πάρει πολλά προγράμματα προς υλοποίηση. Τελευταίο ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχει αναλάβει και προς υλοποίηση είναι η ψηφιακή, η έξυπνη μεταποίηση, την οποία έχει αναλάβει το οικονομικό επιμελητήριο και απευθύνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό έργο με προϋπολογισμό από 300 έως 6 εκατομμύρια τζίρο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορώ να αναφέρω πολλά άλλα. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, να υπενθυμίσουμε απλώς ότι υπάρχει και ανοιχτό ζήτημα για το αν μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι σε αυτό ή αν θα πρέπει να ανοίξει κι άλλο η ομπρέλα κάλυψης επιχειρήσεων. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι τεχνικό. Ναι, μπορούμε. Αν μετά στο διάστημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, τα οποία προκύπτουν, τα αντιμετωπίσει το οικονομικό επιμελητήριο. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή και την θεσμική παρέμβαση για να μπορέσουν να περάσουν κάποια θέματα και κάποια προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Δεν θα ξεχάσω στην πανδημία που σήκωσαν μεγάλο βάρος οι λογιστές φοροτέχνες. Εκεί το οικονομικό επιμελητήριο βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεραστούν πολλά θέματα, πολλά προβλήματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ. Και όντως δούλεψε το σύστημα και επιλύονταν επί τόπου, γιατί υπήρχε μια επιτροπή από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΔΕ που έλυνε τα προβλήματα που προέκυπταν ανά πάσα στιγμή. Και αυτό νομίζω θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές της Βουλής που παλιότερα δεν μας καλούσαν. Πλέον μας καλούν, μας λαμβάνουν υπόψη και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα του οικονομικού επιμελητηρίου και πιστεύω και το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Η ψηφιακή μετάβαση έχει ανέβει πολύ μεγάλο επίπεδο το οικονομικό επιμελητηρίου στην ψηφιακή αναβάθμιση, στην ψηφιακή μετάβαση και πιστεύω αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και για το επόμενο διάστημα, ειδικά με νέα οικονομολογικά επαγγέλματα που πρέπει να ενταχθούν στο μητρό των μελών του οικονομικού επιμελητηρίου, το οποίο θα έχει και την αρμοδιότητα της πιστοποίησης αυτών των επαγγελμάτων. Ήδη, ας πούμε, έχουμε ξεκινήσει με το Μητρό των Ελεγκτών και των διαχειριστών αφαιρεγγιότητος και πιστεύουμε ότι και θα ανοιχθεί και σε άλλους κλάδους. Ήδη δουλεύει το Μητρό των Αξιολογητών για τις επενδύσεις, μελετητών. Το επόμενο διάστημα δηλαδή θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για τους μελετητές που τόσα χρόνια θέλουμε να τους εντάξουμε στο Μητρό του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν σημαντικά. Θα σας το έθετα αυτό και υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση για το θέμα. Αυτό ήταν αρκετοί αυτοί που είχαν μείνει εκτός λόγω ειδικοτήτων, οι οποίες δεν ήταν στο καταστατικό σας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει. Θα αλλάξει μου λέτε. Μάλιστα. Και θετικό. Θα προχωρήσει. Θετικό. Πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω βεβαίως θερμά για τον χρόνο σας, θα εκμεταλλευθώ την εμπειρία και τις γνώσεις σας για να ζητήσω μια αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος σήμερα. Λόγω εμπειρίας σας το ρωτώ και λόγω τεχνογνωσίας. Θεωρείτε πως ανταποκρίνεται στο στόχο του, στον σκοπό του, υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία της επιχειρηματικότητας, της αγοράς, του ιδιωτικού τομέα σήμερα από τις τράπεζες? Κοιτάξτε, εγώ το έλεγα και πριν, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, ότι οι τράπεζες δυστυχώς και δεν βοήθησαν οι ίδιες τον εαυτό τους, αλλά και δεν βοηθηθήκαν
τόσο από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα όσο και από το ευρωπαϊκό. Και το λέω αυτό με λύπη, να το πω έτσι σήμερα, μέσα σε εισαγωγικά, διότι έζησα γεγονότα τα οποία έλεγα δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ ο ίδιος. Πρώτον, με την φυγή των καταθέσεων, που έπρεπε κάποιος να βγει και να εγγυηθεί ότι δεν πρόκειται να βγούμε από το ευρώ, άρα και εμείς όποιος βγάλει λεφτά θα τα ελέγξουμε, άρα να διατηρηθούν όσο δυνατόν περισσότερες καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και δεύτερον, με τα κόκκινα δάνεια, που δυστυχώς οι τράπεζες δεν επανασύστησαν, όπως ήταν οι οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος από την αρχή της υπηρεσίας καθυστερήσεων, και να τις επαντρώσουν με το κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τα κόκκινα δάνεια και τις καθυστερήσεις που δημιουργούνταν. Mm-hmm. Δυστυχώς, όταν τα αφήνεις αυτά τα πράγματα και διωγγώνονται, είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή τους μετά. Τώρα μοιάζουν μη διαχειρίσιμα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κάποιος κορυφαίος οικονομολόγος να δώσει λύση. Κοιτάξτε, δυστυχώς, εγώ αυτό έλεγα, αφού έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να τα διαχειριστούν τα funds αυτά. Διότι και αυτά τα funds δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, από ό,τι φάνηκε, έτσι, για να κάνουν σωστή διαχείριση των δανείων και ειδικά των επιχειρηματικών δανείων. Mm-hmm. Προκειμένου να δουν ποιες είναι οι βιώσιμες επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι κλάδοι αυτοί που μπορούν να συμπτυχθούν και να έχουν μία βιωσιμότητα, και να τις βοηθήσουν να τους βρουν τις κατάλληλες αγορές, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα. Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν έγινε, και βλέπω κιόλας τώρα ότι συζητούνται να επανέλθουν πάλι στις τράπεζες από τα φαν κάποια δάνεια. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, ότι δεν υπήρξε σωστή διαχείριση των δανείων. Δηλαδή, από τη μια οι καταθέσεις που φύγαν, από την άλλη τα δάνεια τα οποία δεν πληρωνόταν, είναι, ας πούμε, το πιο εύκολο να καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και να μην μπορέσει να εξυπηρετήσει, έτσι, τους σκοπούς για τους οποίους ήταν ταγμένο. Δυστυχώς τα βλέπατε, δυστυχώς τα λέγατε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκατε. Κύριε Καρακάση, ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο σας ρόλο. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι μια καλή χρονιά για όλους τους ανθρώπους, καλύτερη από το 2022. Με υγεία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.